Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό το βίντεο το κάνω για να δείτε πώς είναι το πρόσωπό μου με την ακμή χωρίς καθόλου make-up. Σηκώθηκα τώρα, έβαλα από πάνω κάτι να μην είμαι με τις πιτζάμες. Πήρα ένα καφεδάκι. Ο Παντελής μου το πήρε δηλαδή. Και θα σας δείξω το πρόσωπό μου με την ακμή. Λοιπόν, δεν έχω καν πληθεί. Ωραία πράγμα. Τώρα, να δείτε πώς έχω γίνει. Κοιτάξτε εδώ. 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 Στο μέτωπο δεν έχω σχεδόν τίποτα. Και στο λαιμό έχω, ας πούμε, εδώ. Να κάνουμε λίγο zoom. Μισό λεπτάκι εδώ. Να δείτε. Παιδιά, sorry. Την ομορφιά μου σε όλο της το μεγαλείο. Να βγάλω και τα γυαλιά γιατί κάνουν Λοιπόν. Sorry για το κούνημα, αλλά βαριέμαι να κάνω zoom και ξεζούμ και μετά κίνησα τον τρίποδο. Λοιπόν, αυτή είναι η ακμή μου. Μόλις έβαψα τα μαλλιά μου, φούντωσα. Αυτά τα μπουμ μπουμ που ακούγεται είναι ένα σπίτι που χτίζεται εδώ δίπλα. Φούντωσα. Μπορεί να είναι αλλεργία στα μαλλιά μου, γιατί βγάζω σπυράκια, βλέπετε εδώ, που ακουμπάνε τα μαλλιά μου. Δεν ξέρω τι είναι. Oh, sorry. Είναι ακμή πάντως. Και προσπαθώ τώρα, με αντισυλληπτικά και με διάφορα, ας πούμε, ματζούνια, να την κοντρολάρω. Η ακμή είναι πολύ άσχημο πράγμα. Όσο ωραία χαρακτηριστικά και αν έχεις το πρόσωπο, αν δεν έχεις ένα ωραίο δέρμα, δεν είσαι ωραία, καλός ή κακός. Γι' αυτό και όσοι έχουν ακμή νιώθουν πάρα πολύ άσχημα και θέλουν να καλύπτουν το πρόσωπό τους για να φαίνεται η επιδερμίδα τους ομοιόμορφη. Εμένα αυτή τη στιγμή με στεναχωρεί που είμαι έτσι. Αλλά επειδή έχω περάσει πολύ χειρότερη ακμή, σε σημείο που ήμουν σαν τη μαϊμού στον κόλο και με κορόιδευαν, ας πούμε, ακόμα και στο σπίτι μου έλεγαν πως τι χάλια είναι αυτά, πως είσαι έτσι κτλ. Ναι, ξέρω, έχω πολύ supportive οικογένεια. Δεν με πειράζει αμάν, γιατί έχω συνηθίσει να έχω και χειρότερη ακμή. Αλλά το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι στις 17 Νοέμβρη εγώ θα παντρευτώ. Τώρα έχουμε τέλη Σεπτέμβρη και δεν ξέρω εάν μέχρι τότε θα έχει στρώσει το πρόσωπό μου. Και δεν μιλάω για σημάδια, τα σημάδια δεν με απασχολούν, διότι Παντελή, κάνω βίντεο. Έτσι, ξανά έφυγε. Την ανομοιομορφία χρώματος καλύπτει το make-up, κουρνίλες, σημαδάκια και τέτοια. Αλλά όχι την ανομαλία του δέρματος. Δηλαδή, αν έχεις ένα σπυράκι μεγάλο μπουπ να βγαίνει, θα φαίνεται. Όσο θα το καλύψεις, θα φαίνεται ότι δεν είναι ίσιο το δέρμα, ότι έχει ένα εξόγκο. Δηλαδή, θέλω να μην έχω πολλά σπυράκια. Ευτυχώς δεν τα έχω στο μέτωπο. Και εδώ, πολλά και στη μύτη. Γιατί εδώ, λίγο πολύ, με το make-up κρύβονται. Στις φωτογραφίες, εκτός και αν βγεις προφίλ. Πώς πάνε. Θα δούμε. Το ένα θέμα που ήθελα να συζητήσουμε είναι αυτό. Τώρα, περνάμε στο δεύτερο θέμα. Δυστυχώς θα ανοιχτείτε όλα τα άλλα θέματα με τη μάπα μου την ακμαϊκή, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, ο Φώτης και η Μαρία συνηθίζουν να βγάζουν YouTubers και να τους κοροϊδεύουν. Το έκαναν σε μένα πέρσι, το κάνουν φέτος σε άλλο κορίτσια.
Είναι τραγικό το ότι δεν έχουν τίποτα να πούν, τίποτα να δείξουν στην εκπομπή τους και αναγκάζονται να δανειστούν από μας την κοινότητα των YouTubers. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες παρουσιαστές. Κάνουμε άλλες δουλειές. Και άλλες δουλειές να μην κάναμε. Πάντως δεν το κάνουμε αυτό ως επάγγελμα, δεν είμαστε επαγγελματίες. Οπότε, όπως σε κάθε ερασιτεχνικό πράγμα, πολλά λάθη συγχωρούνται. Δεν έχουμε ούτε τον κατάλληλο φωτισμό, ούτε τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν έχουμε και τα λεφτά. Και αν τα έχουμε, δεν θέλουμε να τα σκορπίσουμε σε τέτοια πράγματα. Δεν μας πληρώνει κανένας για αυτό που κάνουμε. Ακόμα και να είμαστε YouTube partner και να πληρώνεσαι από το YouTube, τα λεφτά που θα παίρνεις είναι τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, να σας δώσω να καταλάβετε, δεν ξέρω βέβαια κιόλας, αλλά γιατί δεν έχω γίνει ποτέ YouTube partner, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχεις πάρα πολλά views για να πάρεις λεφτά, αλλιώς θα είχε φαλυρίσει το YouTube, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, δεν είμαστε επαγγελματίες. Δεν μας βάφουν επαγγελματίες μακιγιές, μακιγιέρ. Δεν μας κάνουν τα μαλλιά επαγγελματίες, κομμωτές, κομμώτερες πριν βγούμε. Δεν μας έχουν έτοιμα script. Δεν έχουμε μικρόφωνα εδώ πέρα πίσω να μας λένε έτσι, κάνε έτσι, τι σου, έτσι φαίνεται το βρακί σου. Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Θα σας δείξω και τη σούπερ ωραία θήκη που πήρα από το eBay. Μάλλον είναι, ναι. Αγαπημένες σχέσεις μητέρας κόρη. Συνεχίζουμε. Τι έλεγα. Α, για το Φώτη και τη Μαρία μάλλον έλεγα. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν όλους αυτούς και πάλι γίνονται ξεφτύλα. Γίνονται ρεζίλοι. Γιατί πρώτον δεν έχουν τίποτα να πούν. Δεύτερον, είναι αναλωμένοι στην εικόνα τους. Τρίτον, ζούνε σε μια κοινωνία κόκας, αλαξοκολιάς και πώς θα γίνει να μην γεράσω για να μπορώ να βγάζω ακόμα λεφτά μαύρα και να μην τα δηλώνω στην εφορία. Σε μια κοινωνία που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν σε πάρτι να γλύφουν ένα στον άλλον και χαιστήκανε. Και φαντάζομαι ζουν παράλληλες ζωές αν έχουν και οικογένειες. Και δυστυχώς αυτά τα άτομα έχουν τη δύναμη, ας το πούμε, να βγαίνουν και να μιλάνε σε ένα ευρείας απήχησης κοινό. Φταίμε κι εμείς. Εμείς τους βλέπουμε, εμείς τους ανεβάζουμε τα νούμερα της τηλεθέασης. Για τα χάλια της ελληνικής τηλεόρασης φταίει η ελληνική κοινωνία. Αυτή δεν είναι εκεί κατά λάθος. Σε κάποιον αρέσουνε. Κάποιος τους βλέπει και τους δίνει χρήματα. Ιδάλλως δεν θα υπήρχαν. Οπότε Φώτης και Μαρία είναι, πιστεύω, αντιπροσωπευτικά δείγματα της ελληνικής τηλεόρασης, της ελληνικής σαβούρας που υπάρχει στην τηλεόραση. Οπότε δεν πρέπει να μας εκπλήσει το ότι κάνουνε σαβούρες. Το δέντρο δεν το κρίνεις από τίποτα άλλο παρά από τον καρπό που παράγει. Μια μηλιά, ξέρεις ότι είναι μηλιά γιατί φτιάχνει μήλα. Οπότε, εάν θα πρέπει να κρίνουμε κάποιους, θα τους κρίνουμε από τα έργα τους. Και τα έργα του Φώτη και της Μαρίας δείχνουν ότι είναι σαβούρες. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Πολύ έξυπνοι, πολύ καλλιεργημένοι, πολύ ηθικοί, πολύ σωστοί. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν τους δικούς τους προσωπικούς λόγους που αποφασίζουν να μπουν, να μείνουν, να διατηρήσουν τον εαυτό τους σε αυτό το ελληνικό κύκλωμα σαβούρας που λέγεται ελληνική τηλεόραση. Εμείς όμως, η πλειοψηφία των Ελλήνων τους έχουμε βάλει εκεί που τους έχουμε βάλει, όπως και την κάθε Μενεγάκη, όπως το κάθε άσχετο που έπαιζε στο... θυμάμαι πως λεγόταν εκείνα το σπίτι του Big Brother.
όπως κάθε άσχετα πράγματα. Γιατί στην ελληνική τηλεόραση δεν ευδοκίμησαν ποτέ τα σοβαρά ντοκιμαντέρ, σοβαρές ειδήσεις. Ο κόσμος έκανε με την Πετρούλα ολόκληρο σουξέ έκανε η Πετρούλα. Που τι είχε η Πετρούλα? Η Πετρούλα είχε δυο μεγάλα βυζιά, μια αναζιάτικη φωνή και κουνούσε τα βυζιά της. Η Πετρούλα βέβαια, σαν άτομο, μπορεί να είναι πολύ σοβαρό κορίτσι. Πολύ έξυπνη, πολύ 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 πολύ. Δεν ξέρω τι είναι η Πετρούλα, γιατί αυτό που παίζει στην τηλεόραση δεν είναι η Πετρούλα. Είναι μια καρικατούρα, ένας ρόλος και πιστεύω το ξέρει και η ίδια. Εάν δεν το ξέρει και η ίδια και είναι πραγματικός αυτός, εντάξει να κάνουμε, ο καθένας είναι όπως είναι. Αλλά μπορεί ο Φώτης και η Μαρία να ανεβάζουν και να δείχνουν τα βίντεό μου και να με κοροϊδεύουν. Δεν με νοιάζει. Όταν θα με κοροϊδέψει ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ, θα το σκεφτώ διπλά και τριπλά. Δεν θα με κοροϊδέψει βέβαια ένας σοβαρός άνθρωπος. Γιατί ένας σοβαρός άνθρωπος έχει πολύ πιο σοβαρές δουλειές να κάνει από το να κάθεται και να με κοροϊδεύει. Ακόμα και στο Ράδιο Αρβίλα να με κοροϊδέψουν, που τους εκτιμώ, μου αρέσει το χιούμορ τους, αν και το τραβάνε μερικές φορές, αλλά μου αρέσουν. Δεν θα πειραχτώ, αλλά θα τους στείλω ένα email, θα τους ρωτήσω γιατί. Θα το ψάξω δηλαδή περαιτέρω. Αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με άτομα όπως το Φώτη και τη Μαρία. Με το Star, με γενικότερα όλη αυτή τη σαβούρα της ελληνικής τηλεόρασης. Μακάρι να μας παίρνουν, να μας δείχνουν για να δει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος παρόλο που στην πλειοψηφία του μερικές φορές κάνει τραγικά λάθη εξωγητής κυβερνήσεις που είχαμε στο παρελθόν, υπάρχουν μερικοί που θα μας δούνε μέσω Φώτη και Μαρίας και θα μπουν στο ίντερνετ μετά και θα μας ψάξουν και θα μεγαλώσει η κοινότητά μας και κάποια στιγμή αυτά που κορόιδευαν ο Φώτης και η Μαρία θα τα λουστούν. Γιατί στο εξωτερικό η άποψη των YouTubers είναι πλέον πιο δυνατή και πιο μεγάλης βαρύτητας από την άποψη των media. Γιατί ξέρουν ότι είναι ειλικρινείς και αυθεντικοί. Τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, όπου δεν παίζουν σκοπιμότητες, ο κόσμος ευτυχώς διακρίνει την αυθεντικότητα από το ψεύτικο. Δεν μπορείς να κρυφτείς για πολύ άμα είσαι ψεύτικος. Ειλικρινά, δεν μπορείς να κρυφτείς για πολύ. Τώρα, περνάμε σε τρίτο θέμα. Στο cyberbullying, δηλαδή σε αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που μας αφήνουν σχόλια εδώ στο YouTube. Ξέρει παιδιά. Στο YouTube και μας βρίζουν. Λοιπόν, εμένα προσωπικά με έχουν πει αγάμητη, με έχουν πει κότα, μου έχουν πει ότι μυρίζω πτωματήλα, με έχουν πει ότι να πάω να φτιάξω τα φρύδια μου. Πάλι τηλέφωνο. Τι γίνεται σήμερα θα με θυμηθούν όλοι.